Γεια σας φίλοι μου, σε αυτό το βιντεάκι σήμερα θα πάμε να φτιάξουμε το ζιπ, το οποίο είναι πολύ καιρό παρατημένο. Είναι από τα Χριστούγεννα και σήμερα είναι Σεπτέμβρης, τόσους μήνες δεν το έχω ακουμπήσει καν. Όπως είχα πει και σε προηγούμενο βίντεο, είχε πρόβλημα λογικά με την κεφαλή ή έχει κάψει φλάτζα ή κάτι, γιατί είχε κάψει παραφλού. Οπότε είναι ευκαιρία σήμερα να του βάλω και το καινούργιο και το κυλίνδρο πίστονο, το οποίο είναι και πιο δυνατό από αυτό που έχει ήδη. Μου έχει λείψει ήδη η χρονίλα, είναι αλήθεια. Εδώ το εργαλείο. Έχω σκοπό να του φτιάξω και κάτι άλλα πραγματάκια που θέλει, όπως το σύστημα ψύξης, να το κάνω λίγο να το βελτιώσω, κάποια πράγματα από τα ηλεκτρολογικά. Αυτά νομίζω. Οπότε πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Βγάλει τους σωλήνες του ψυγείου από εδώ και πάνω, την μπουζόπιπα, την εξάτμιση, τη φύσα των πινίων, το πίσω φρένο, την τίζα δηλαδή, την τίζα του καρμπιρατέρ, και τώρα μένει μόνο να βγάλουμε τη βίδα του αμορτισέρ και τη βίδα που πιάνει στο σκελετό, και όλο το πίσω κομμάτι θα φύγει. Τόσο εύκολο ήταν λοιπόν. Βγήκε όλο το μοτέρ πίσω. Κοιτάξτε, οπα, πάρτε λίγο να αρχίσω του παραφλού. Κοιτάξτε πόσο μικρός είναι ο κυλίνδρος. Είναι πιο μικρός από την παλάμη μου. Για αυτό το μηχανάκι, εντάξει, είναι 70 κυβικά, 50 είναι κανονικά. Τόσο εύκολο ήταν να βγει. Απλά αποσυνδέεις ό,τι συνδέεται στο σκελετό και βγαίνει μαζί με τη ρόδα. Ναι. Οκ. Θα αισιώσω. Έβαλα το μοτεράκι πάνω στον πάγκο. Για αρχή θα βγάλω το φτερό και την πίσω ρόδα, για να είναι πιο εύκολο να μετακινώ ολόκληρο το κινητήρα. Μετά θα λύσω και τον κύλινδρο. Και όταν βάλω το καινούριο, στο τέλος θα κάνω και ένα καθάρισμα μέσα στο νημάτι. Πολύ μαλακό.
Ψάξε μίλο του. Λείπει και ένα κομμάτι φλάτζα. Εδώ φαίνεται άσχημα αυτό το μπουζόνι. Πάντως μέσα στο στρόφαλο δεν φαίνεται κάτι από νερό. Ούτε κάτι περίεργο στην μπιέλα. Αυτό είναι πολύ καθαρό πάντως, δεν έχει δουλέψει καθόλου. Εδώ ρουλεμάν, καινούριο φαίνεται. Αλλά θα βάλουμε καινούριο, ούτως ή άλλως. Λοιπόν, εδώ έχω τον κύλινδρο που είχε πάνω το μηχανάκι. Εδώ είναι το πιστόνι. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση γιατί το είχα αλλάξει και πρόσφατα. Σκεφτείτε αυτό, το απλά το σκούπισα με ένα πανί, δεν είχε καν βρώμα. Το πρόβλημα από ό,τι φαίνεται ήταν αυτή η φλάτζα που μονώνει εδώ την κεφαλή με τον κύλινδρο, δηλαδή το χωροκαύσεως με το κομμάτι που περνάει το ψυκτικό. Έτσι ακριβώς την έβγαλα, δεν είχε καν αυτό το κομμάτι, οπότε φαίνεται ότι έχασε από την πάνω μεριά, αυτή εδώ τη μεριά, γιατί άμα δείτε 1, 2, 3 τρύπες είναι καθαρές και μάλλον έχασα από εδώ και μπήκε μέσα από το μπουζόνι του κυλίνδρου. Γενικά ο κυλίνδρος είναι σε καλή κατάσταση. Είχα κάνει και στις θηρίδες ένα port matching με το κάρτερ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά, θα τον κρατήσω για πάνω ενδεχόμενο. Μπορεί να πάρω και κανένα ακόμα δίχρονο 50, οπότε να τον βάλω πάνω. Αυτό είναι 46,95 χιλιοστά, οπότε το κρατάμε γι' αυτό. Άμα δείτε και το μπουζί, τα μαύρα τα χάλια έχει. Θα εστιάσει. Εδώ είναι τα κύλινδρο πίσω στο μηδανείο, εδώ είναι το παλιό και εδώ το καινούριο. Αυτό είναι το Street Race Stage 6 και αυτό είναι το Sport Pro. Οπότε το βιντεάκι αυτό τελειώνει εδώ. Έλυσα όλο το κυλίνδρο πίστονο και για το επόμενο θα κάτσω να καθαρίσω τις φλάτζες εδώ πέρα στο κινητήρα και θα κάτσω σιγά σιγά να μοντάρω το καινούριο κυλίνδρο πίστονο, γιατί έχει διάφορες φλάτζες βάσεως ώστε να πετύχουμε το κατάλληλο squeeze. Κάντε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο αυτό, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι για να δείτε και τα υπόλοιπα και ό,τι απορία έχετε γράψτε τη κάτω στα σχόλια. Λοιπόν, θα τα πούμε στο επόμενο. Άντε, γεια!